πρώτο live τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα. Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Όταν βγήκα στο stage ένιωθα σαν την αρένα των Ρωμαίων. Δηλαδή, σαν να μπαίνω μέσα σε μια αρένα και να πρέπει να βγω ζωντανός. Συγκινήθηκα και φορτίστηκα πολύ με το γεγονός ότι είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το οποίο με ενθουσίασε από τη μία. Μπορεί να ήταν τόσο πρωτόγνωρο που σίγουρα έχασα τη συγκέντρωσή μου από την ερμηνεία. Το πρώτο πράγμα που μου άρεσε μπαίνοντας σε αυτό το σπίτι σίγουρα ήταν η πισίνα, γιατί μου αρέσει πολύ το νερό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, με τους περισσότερους δεν τους γουστάρω καθόλου, ας πούμε. Αλλά αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Για το Διογέννη τώρα τι να πω. Ο Λαϊκός τώρα, ζεμπέλι και αυτά. Ο άλλος ο Ροκάς με τον. Τώρα Ροκάς τώρα, αυτό το Ροκάς τώρα είναι Ροκάς. Ο Βασίλης τώρα λιμένα από τα μαλλιά του, έτσι, αυτό τρίχες παντού μαζεύω. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν είναι κατάσταση. Πλάκα. Σε αυτό το live θα πω το Play That Funky Music. Θέλω για δύο λεπτά να μεταφερθώ σε αυτή τη δεκαετία στην Αμερική και να νιώσω λίγο από αυτό το funky στυλ, ας πούμε, που τότε διασκέδαζε τον κόσμο πολύ. Play That Funky Music. Ώρα να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Και αυτό θα το κάνει ο Γιώργος Ντούρος. Του για τον εξής λόγο, ότι επειδή προέρχεται από οικογένεια που δεν τα πήγε πολύ καλά, η μαμά και ο μπαμπάς, και έμεινε μόνος του σε πολύ μικρή ηλικία και μεγάλωσε με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τώρα λοιπόν είναι επιλεκτικός και πολύ αυστηρός στις σχέσεις του. Θέλει όταν βρει μια γυναίκα να ονειρευτεί μαζί της για να κάνουν οικογένεια, έτσι δεν είναι, και να υπάρξει μια σταθερότητα και πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Σπουδάζει φιλοσοφική ο Γιώργος και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και αυτός τις ανασφάλειές του ως νέο παιδί. Δεν είναι δηλαδή πολύ δυνατός. Αυτό δεν είναι κακό. Άλλο ευαισθησίες, άλλο ανασφάλειες. Ναι, και ευαισθησίες και ανασφάλειες. Πιο πολύ ευαισθησίες, θα έλεγα. Ευαισθησίες. Ευαισθησίες.
Μου, νομίζω ότι έχει καταστρέψει την εικόνα του ανθρώπου. Δηλαδή το παλικάρι βγαίνει από πίσω έτσι γκάπα, ας πούμε, θέλει να είναι πιο σκληρό ο μάτσο. Λες είναι γλυκούλης. Να σου πω. Λες κάνει το σκληρό, το λες γλυκούλη. Μετά από λίγο το λες, μετά από λίγο λες με τα κορίτσια. Δεν θέλει να πάει να κάνει και λίγο πλάκο άνθρωπο. 25 χρονό είναι. Όποια βρει. Μα λες όποια βρει, πάει την παντρευτεί, τρελή, είσαι 25 χρονών. Δεν κάνει σχέσεις μακροχρόνιες το αγόρι. Α, το σκέφτεται. Αυτό καλά να το... Δεν το διευκρίνησα εγώ καλά. Δεν το είπες καλά, λες, εντάξει, θέλει συγγνώμη, να ονειρευτεί. Μόλις τη βρει να ονειρευτεί και να πάει την παντρευτεί είναι πράγματα τώρα. Μα αυτά. Θέλει η οικογένεια. Θες να παντρέψει όλο τον κόσμο, άλλη εκπομπή είναι αυτή. Η μοντέρνα έκδοση. Δεν είδε το Στέργιο στα 25 με δύο παιδιά. Να μην το κάνουμε και συνήθεια. Αφού θέλει να παντρευτεί, ρώτα τον. Θέλω πάρα πολύ να παντρευτώ. Να το! Α, ωραία. Εγώ τον βλέπω όπως το έκανε. Έχω ένα φίλο, τον Γιώργο, ο οποίος σε όλες πάει και λέει για να της ρίξει θέλω να σε παντρευτώ. Δεν είμαι ψευδής, δεν είμαι ψευδής. Αυτό δεν το κάνω. Αλλά ότι κάποτε θα παντρευτώ, ναι, θέλω πολύ. Κάποτε. Σου άρεσε. Θα σου πω. Εγώ θέλω να το πω καταρχήν να πεις στους φίλους σου να αλλάξουν το σύνθημα, όχι σεξ ο ντούρος, ντουροσεξ. Κάνει πιο. Όπως λέμε, ντουρασέλ, ντουροσεξ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα πιστεύω ότι η κίνησή σου ήταν πάρα πολύ καλή με το τραγούδι που είπες. Πάρα πολύ καλή. Στη φωνή, την προηγούμενη φορά σου ήμουν πιο αυστηρός. Και λέω. Λίγο. Ότι αυτή τη φορά τα πεις λίγο καλύτερα, αλλά θες πολύ προπόνηση ακόμα, έτσι, μην σταματάς. Ποτέ. Ναι. Ντούρασελ. Αυτή η προπόνηση. Μάρο! Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κωστόπουλο. Ο Γιώργος έχει ένα φοβερό προτέρημα. Δεν αφήνει ποτέ το κοινό του απ' έξω. Αυτό είναι μοναδικό και αν το καταφέρουν οι τραγουδιστές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ρεφρέν ήταν καλύτερα τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Και κινητικά πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν ο καλύτερος μέχρι σήμερα από τα αγόρια. Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ έχω... Σε είδα και στην πρόβα. Ήρθα εδώ πέρα να σου πω άλλα πράγματα και τελικά θα σου πω κάτι τελείως διαφορετικό. Μπράβο. Το έσωσες όλο σήμερα από την κίνησή σου, από την ενέργεια που είχες με τον κόσμο. Μπράβο. Αλλά θέλω να σου πω ότι θέλω να σου πω ότι εκτός από την κίνηση και την ενέργεια που έχεις με τον κόσμο, εδώ θέλουμε δουλειά. Έχεις πολύ καλούς από πίσω καθηγητές. Γι' αυτό είμαι εδώ για να γίνω καλύτερος. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Κώστα, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ο Γιώργος μου άρεσε σήμερα. Βέβαια, την προηγούμενη... Εγώ θέλω να το βλέπω να ροκάρει. Λοιπόν... Και θέλω να πω... Ο Γιώργος είναι ο γόης του Greek Idol. Τι είναι? Είναι ο γόης του Greek Idol. Να σε διακόψω λίγο. Να διακόψω λίγο τη ροή. Διακόψεις τον Κρητή. Να τελειώσει. Συγγνώμη. Και θέλω να ζητήσω από τους τηλεθεατές να ψηφίσουν σήμερα τον Γιώργο γιατί του αξίζει κάθε ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέπεται αυτό. Δεν επιτρέπεται. Αυτό τώρα. Αυτό συγγνώμη, τώρα δεν επιτρέπεται. Ήτανε μεγάλο φάουλ. Κάτι λέει ο κύριος Μπουζόλευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Εμείς είπαμε ποιο θέλω να ψηφίσουμε. Ορίστε. Είπαμε εμείς ποιο θέλω να ψηφίσουμε. Πες. Δεν σε απαγορεύει κανείς. Όχι, απαγορεύει. Τώρα. Λάθος κάνετε. Γιατί? Τώρα. Μπορώ να ζητήσω όποιο θέλω εγώ. Να ψηφίσει εσύ όποιο θέλει, αλλά να επηρεάσει. Πήγαινε έξω και πάρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Όσοι από εσάς θέλετε να ψηφίσετε, το Γιώργο 901-14-052-11-GI-19-11-11 στο 19.000. Λοιπόν, Γιώργο μου. Να σε διακόψω λίγο. Πριν φύγω, συγγνώμη, έτσι. Δεν ακούω. Τους βλέπεις αυτούς εκεί? Τους βλέπω. Εκτός ότι είναι λίγο τρελή. Δεν ακούω. Εκτός ότι είναι λίγο τρελή, είναι και λίγο ερωτιάριδες. Οι φίλοι σου. Ναι. Και εκτός από αυτό. Ναι. Έχουν μια διαφωνία πολύ μεγάλη μεταξύ τους και πρέπει εγώ να τη λύσω. Όντε πάλι. Με ρωτάνε η μισή από αριστερά. Ναι. Τα μάτια λέει τη Ρούλα είναι καφέ. Ναι. Και η μισή από δεξιά λένε μήπως είναι μπλε. Και εγώ πρέπει να δω τώρα καλά.
συγγνώμη λίγο. Κάτσε πιο και παιδάκι μου, σου λέω. Λίγο να δω. Πράσινα είναι τα μάτια μου. Τα μάτια της είναι πράσινα. Πράσινα. Κάτσε πιο. Φύγε, Γιώργο. Γεια σας. Γεια σου, Γιώργο.